Γεια σας κύριε Δρουσιώτη μου, ελάτε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα μου πεις και εμένα κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, καλέ, κρυώσατε κι εσείς? Από τη φωνή λες καταλαβαίνω εάν υπάρχει κάτος και οφείλεται... Μα αυτή η βραχνάδα σας είναι η ωραία σας, είναι η φυσική σας, είναι του πρωινού. Ναι, και όχι, δεν είναι του πρωινού. Α, είστε κι εσείς συναγωμένος? Άρχισα να κι εγώ, διότι υπάρχει η οικογένεια. Και όταν υπάρχει στην οικογένεια θα έρθει και η σειρά σου. Έτσι, έτσι. Όπως, και... έτσι, όπως είπετε. Έτσι. Λοιπόν, βιταμίνες, τσαγάκια και τέτοια, κύριε Δρουσιώτη μου, θα σας πω εγώ. Μπας και είναι όλα τα φαγητά που είχατε δοκιμάσει στην έρευνα που κάνατε και σας βάρυναν λίγο το στομάχι και αυτά που φάγατε και αυτά που πληρώσατε. Ελάτε λίγο να δούμε αυτή την έρευνα που την ξεκινήσατε και σας είπα από πέρσι ότι εγώ θέλω να είμαι μέρος αυτής της έρευνας. Και σε ξεχάσαμε, απαράδεκτο. Απλώς για να έρθω στις ταβέρνες να τρώω, να δοκιμάζω, να σας λαλώ, αν έχει πρόβλημα. Θέλει και ο Μαρίνος βέβαια, ο παραγωγός που το είναι. Προηγουμένως θα έπρεπε να περάσετε από τετράωρη ειδική εκπαίδευση. Ωραία, να δεν τρώει 4 ώρες εκπαίδευση, μια χαρά είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Του χρόνου να με έχετε στα υπόψη σας. Ναι. Η έρευνα κάλυψε 200 κέντρα εστίασης σε χρονική διάρκεια Μαΐου-Σεπτεμβρίου. Τα κέντρα κατανέμηθηκαν κατά επαρχία, δεν πήραμε όλα στη μια επαρχία. Πήραμε και από χωριά της επαρχίας και από πόλεις. Ήταν καλά οργανωμένη, πιστεύω, η έρευνά μας. Ναι. Και αποσκοπούσε να δούμε το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στα κέντρα εστίασης. Μάλιστα. Η έρευνα κάλυψε 40 σημεία αξιολόγησης. Από τη στιγμή που φτάνεις στο κέντρο, αν έχει χώρο στάθμευσης, εάν πλήρωσες για το χώρο στάθμευσης, εάν υπήρχε τιμοκατάλογος, εάν τα φαγητά ήρθαν στην ώρα τους, εάν σηκώνονται τα πιάτα. Είναι 40 σημεία. Mm-hmm. Αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας όλα τα σημεία. Μάλιστα. Που έχουμε αξιολογήσει και κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε αξιολογητής στο κέντρο. Η αξιολόγηση γίνεται από το κέντρο. Με την αποχώρηση στο κέντρο ολοκληρώνεται η αξιολόγηση και στέλνεται το, διότι κάναμε ειδική εφαρμογή στα κινητά μας, όλες οι ερωτήσεις στα κινητά. Βλέποντας ο άλλος στα κινητά, σχεδόν όλοι στέλνουμε μηνύματα όταν τρώμε, ασχολούμαστε με τα κινητά μας. Δεν έχει οποιοδήποτε την υποψία ότι είσαι κάποιος διαφορετικός από τους άλλους. Ναι, οπότε καλέ. Δεν ήσασταν δεν... όμως τους εξωγήινους. Ναι, ναι, ήσασταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι, ναι. Άρα μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Δουσέ, τώρα δηλαδή, εγώ ας πω για ένα παράδειγμα, μόλις τελειώσει η συνάντηση σήμερα, μπορώ να σας πιάσω να σας πω, κύριε Δουσέ, ότι μου πέντε μου καμιά καλή ταβέρνα. Έχετε γίνει γνώστης άσχετο με την έρευνα. Δεν λέμε ποτέ δημόσια, ούτε έχουμε λόγο να όχι κρίνουμε. Όχι, τα λέει, για αλλά, όνομα του. Αλλά επί προσωπικού επίπεδου μπορούμε. Δηλαδή, σίγουρα, βεβαίως. Να πω μόνο, εγώ πήγα σε μία ταβέρνα. Πήγα σε μία ταβέρνα, εγώ ως αξιολογητής. Είμαστε 6 ενήλικες, διότι όταν πας δεν πηγαίνεις μόνος σου, καλείς και τους γαμπρούες. Στην Κύπρο έτσι μάθαμε, ναι. Ναι, ναι. 6 ενήλικες και 2 παιδιά 10 με 5 χρόνων. Μάλιστα. Παραγγείλαμε 8 μερίδες. Ναι. Για 8 μερίδες, διότι ήταν κάπως μεγάλα τα παιδιά, θέλαμε να έχουν και καρέκλα και τα ναι, καλέ, για όνομα κανονικά. Θεού, παραγγείλαμε. Και ο εστιατόρας μας λέει, παιδιά, οι 8 μερίδες βλέποντας σας είναι πολλές, οι 6 μερίδες είναι ικανοποιητικές και δεν χρειάζεται να παραγγείλετε 8 μερίδες. Όντως, οι 6 μερίδες ήταν ικανοποιητικές, εξαιρετικών των φαγητών και μάλιστα μας έδωσε και το κουτί για φαγητό που περίσσευσε. Και ακόμα κάτι για αυτό το κέντρο που μου έκαμε εξαιρετική εντύπωση. Λέει, παραγγείλαμε νερό. Παιδιά, λέει, θέλετε φιαλωμένο? Έχουμε και νερό του χωριού που είναι δωρεάν και είναι εξαιρετικό. Δεν χρειάζεται. Αν θέλετε φιαλωμένο, να σας φέρω φιαλωμένο. Αν πάτε, κατάλαβες σας, κύριε Δρουσιώτη, κατάλαβες σας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία,
σε καμία περίπτωση. Βάζετε κανένα μουστάκι, έφερε... βάζετε κανένα καπέλο, επειδή εσείς βγαίνετε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται, όταν πηγαίνει μια οικογένεια με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται. Και όντως το νερό ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Το νερό του χωριού δεν είναι. Ωραία. Πείτε μου δύο-τρία πράγματα που σημειώνετε σε σχέση με την περσινή την έρευνα που κάνατε. Τι βγαίνει ο συμπέρασμα. Τα δύο-τρία γενικά πράγματα. Υπάρχει βελτίωση στις υπηρεσίες σε σύγκριση πέρσι με φέτος. Υπάρχει βελτίωση. Ωραία. Η βελτίωση αυτή όμως υπολείπεται του επίπεδου που εμείς ως καταναλωτές θα είχαμε. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μάλιστα. Οι βελτιώσεις δεν προϋποθέτουν οικονομικό κόστος για τον εστιατόρα. Τα προβλήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν με την εκπαίδευση του προσωπικού και του εστιατόρα, το τονίζω αυτό το πράγμα, δεν έχει οικονομικό κόστος. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει αισθητή αύξηση των τιμών πέρσι με φέτος. Mm. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής των κέντρων. Παρατηρήθηκε ότι τα κέντρα έχουν μειώσει τις τιμές, τις ψηλές τιμές των φαγητών, τις ψηλές τιμές, τις μέγιστες τιμές τις έχουν μειώσει και έχουν αυξήσει τις ελάχιστες τιμές. Και μικρές, μάλιστα, έχει η διαφοροποίηση αυτή και έναν άλλο κυριότερο που πρέπει να προσέξουν, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στους χώρους υγιεινής των εστιατορίων που αυτό είναι πολύ γιατί είμαστε πολύ και εμείς που επισκεπτόμαστε τελείως ασυνείδητοι. Είναι λες και κάνουμε το ίδιο πράγμα στο σπίτι μας. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να έχει σίγουρα άτομο κατά όλη την διάρκεια της βάρδιας που είναι ανοιχτό για να αναδιαστήματα χρονικά να καθαρίζει τους χώρους υγιεινής. Αλλά κάποιες φορές είμαστε, δεν θα πω γαϊδούρια, γιατί θα προσβάλλω τα γαϊδούρια. Αλλά και εμείς φταίμε, κύριε Τρουσότη. Δεν μπορεί να υπάρχει εστιατόριο με σπασμένο τζάμι και ο αξιολογητής γράφει τα σπασμένο το τζάμι και μπορούσαν από το διπλανό να κοιτάξει κάποιος μέσα διότι τα σπασμένο του τζάμι. Δεν μπορεί να είναι ότι η πόρτα δεν κλείδωνε της τουαλέτας. Ναι. Δεν μπορεί κέντρο, δεν είναι όλα, είναι εκείνα τα ελάχιστα κέντρα. Εντάξει, όμως υπάρχει, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να μην λειτουργεί το ζεστό νερό. Για να πλύνεις τα χέρια σου. Μάλιστα. Ναι, μπορεί να ήταν. Δηλαδή αυτά οφείλονται στους εστιατόρες. Δεν είναι ιστορία. Όχι, αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Αυτά που λέτε έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Περαστικά, κύριε Δρουσιώτη μου, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.